Πιστεύω ότι σήμερα έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς, όπως περιμέναμε όλοι άλλωστε. Θέλω να πω συγχαρητήρια πρώτα στην ομάδα μου, που επεξέχθανε πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα να δώσω και στον Ηρώδη συγχαρητήρια. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το μάτς σήμερα, όπως ξεκίνησε στην αρχή, με μια κόκκινη μας δυσκόλυψε πάρα πολύ, γιατί είχαμε παραπάνω τρεξίματα από ό,τι θα ήταν αν είμαστε με 11 παίχτες. Σχετικά το μάτς φαινόταν θα κρυόταν στο γκολ. Θεωρώ ότι το πιο δίκαιο θα ήταν το Χ, παρόλο που φάγαμε ένα γκολ αποστημένο. Εντάξει, γίνονται αυτά, συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια πάνω απ' όλα στον προπονητή μου, στον πρόεδρο, σε όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα σε εμάς. Και συνεχίζουμε πάλι. Ιστορική μέρα πάντως για τον Ζάρο, πρώτη φορά στο τελικό κυπέλλου έψη, μπορεί να έχασε. Έχει συνηθίσει εσύ με τον Ζάρο να έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, Super Cup. Πώς είναι το συνέστημα? Σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να ήταν εδώ πέρα σήμερα. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις να ξανάρθουμε σε τελικούς. Ο Ζαρός πάντα είναι Ζαρός. Δεν είναι η πρώτη φορά που φτάνει εδώ πέρα. Ειδικά γιατί και εγώ έχω παίξει πολλά χρόνια στο Ζαρό. Πιστεύω στη συνέχεια ίσως να ξαναβρεθούμε και να το κατακτήσουμε, γιατί μόνο το συγκεκριμένο Κύπρο λείπει σε αυτή τη δείξη και στο χωριό και σε όλο τον κόσμο, που ευχαριστώ και πάλι που ήρθαν σήμερα όλοι εδώ πέρα και μας δώσανε πιο πολύ δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.